Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα τρίτο επεισόδιο της σειράς Slime Rancher 2. Είμαστε εδώ με τα δύο μας κλουβιά και πίσω μου έχω αρκετές φάρμες με φρούτα και λαχανικά που χρειαζόμαστε, όπως και κότες εκεί πίσω. Έχω αυξήσει εκτός κάμερας λίγο το πόσα βρίσκονται εδώ πέρα, γιατί είχαμε μόνο δύο στο τελευταίο επεισόδιο. Είναι ουσιαστικά ροζ slimes μαζί με cotton και εδώ έχουμε και cotton και tabby slimes ενώσεις. Ίσως βάλουμε και παραπάνω σιγά σιγά. Και θα ήθελα να φέρω κι άλλα slimes, όπως τα φόσφορο slimes, τώρα που είναι και νύχτα κιόλας. Απλά για να φέρω φόσφορο slimes, θα ήθελα να ανοίξουμε αυτή εδώ την περιοχή που είναι έτσι κι αλλιώς λογικά με σκέπαστρο και δεν θα χρειαστούμε έξτρα επένδυση να φτιάξουμε κλουβί το οποίο θα είναι, πώς λέγεται, να έχει φημέ τζάμια, ξέρετε, να μην χρειάζομαι έξτρα 500 λεφτά, ρε παιδί μου, για τέτοιο λόγο. Οπότε βγήκα έξω να μαζέψουμε cotton phosphorus slimes. Κάνω μια γρήγορη παύση το βίντεο για να σας εξηγήσω κάτι που ξέχασα. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε βρει ένα gold plort, το οποίο το πούλησα για αρκετά λεφτά, θα μπορούσα να πω. Και πολλοί από εσάς μου γράψατε από κάτω ότι η Ζήση έκανε φυλακή, έπρεπε να το ενώσεις με άλλα slimes για να βγάζεις πολλά gold plorts και να γίνεις πλούσιος. Συγγνώμη που θεώρησα αυτονόητο, γιατί στο Slime Rancher 1 ήταν ξεκάθαρο. Οπότε για όποιον είναι καινούριο να σας εξηγήσω ότι το gold plort και τα gold slimes γενικότερα δεν ενώνονται με κανένα άλλο slime. Οπότε το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να το πουλήσουμε για λεφτά. Και αυτό ήταν και ο λόγος που δεν το έκανα στο προηγούμενο επεισόδιο και το πούλησα κατευθείαν, μιας και ξέχασα να το εξηγήσω κιόλας, οπότε το εξήγησα σε αυτό το επεισόδιο. Και μιας και έχω κάνει ήδη μια παύση και βλέπετε έτσι περίεργη τη φάτσα μου πάνω αριστερά, να σας πω κιόλας ότι το βίντεο είναι χορηγούμενο από enepa.com, site που μπορούμε να αγοράσουμε φθηνότερα παιχνίδια. Οπότε, αν θες να αγοράσεις ένα παιχνίδι, τσέκαρε το βιντεάκι που ακολουθεί και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα μετά το διαφημιστικό. Θέλεις και εσύ να αγοράσεις φθηνά παιχνίδια, αλλά δεν ξέρεις από πού? Το enepa.com είναι αυτό που ψάχνεις. Το enepa.com είναι ένα αξιόπιστο site που έχει τις καλύτερες τιμές της αγοράς και μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών σε PC, PlayStation, Xbox, Nintendo, μέχρι και V-Bucks για Fortnite, FIFA Coins και GTA Online Star Cards. Επίσης, πάρα πολύ συχνά τρέχουν απίστευτες προσφορές που κάνουν τα παιχνίδια τους να είναι ακόμα φθηνότερα. Αν θες και εσύ να αγοράσεις φθηνά από enepa και να στηρίξεις και εμένα σε αυτή τη χορηγία, πάτε τα link κάτω στην περιγραφή και κάνε το παιχνίδι που θέλεις δικό σου. Αυτά, πάμε πίσω στο βίντεο. Οπ, έχουμε και αυτόν εδώ το φίλο μας, ας το μαζέψουμε. Γιατί αυτό που θέλω κυρίως είναι να φτιάξω καινούργιες φάρμες σε αυτό το επεισόδιο και να βγάζουμε πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά έχουμε βέβαια, γιατί βλέπετε έχουμε κάτω 2270, εκτός κάμερας έχω ψάξει κάποια πράγματα. Και επίσης θέλω να ψάξω όλο το χάρτη γύρω-γύρω, ό,τι κενό μου έχει μείνει, γιατί δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνω όσον αφορά το πώς ξεκλειδώνονται τα άλλα νησιά. Όποιος ξέρει μπορεί να μου πει στα σχόλια βέβαια. Παρ' όλα αυτά, ας ψάξω εγώ το κάθε στενό που υπάρχει, μπας και βρούμε κάτι. Να το. Κατευθείαν. Δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτό. Οκ, okay, πάμε λίγο να δούμε τι παίζει εδώ πέρα. Θέλουμε Phosphor Gorgo. Μπορεί να εμφανιστεί κάπως αυτό. Πρέπει να το ταΐσουμε αυτό. Δεν ξέρω και ποιον ξέρει. Αυτά τα τεράστια slimes, άμα τα ταΐσεις σου πετάνε κάποια πράγματα. Οπότε λέω να πάω να φέρω. Οπ, ας το πάρουμε γι' αυτό. Α, έχουμε πραγματάκια εδώ. Να πάω να φέρω cuberries. Να τα ταΐσουμε. Χαμός γίνεται εδώ, Οκ, πρώτη φορά έρχομαι σε αυτό το σημείο. Πάλι τάρση έχει εδώ πέρα. Οκ, πάμε να φύγουμε από εδώ. Μισό λεπτό και να το θυμηθώ. Εδώ υπάρχει αυτό. Και να το θυμάμαι που είναι εκείνη η βάση μου, Λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να είναι. Οκ. Ξεκινήσαμε δυναμικά. Πάμε να φέρουμε cuberries. Αν και τα τάισα τώρα. Α, έβγαλε καινούργια. Ωραία. Οπότε πάμε να δούμε εκεί στο βάθος πόσο κοστίζει για να ανοίξουμε ένα νέο μέρος στη βάση μας. Εδώ, όπως βλέπετε, είναι κλειδωμένο για να δούμε είναι. Είναι υπόγειο, άραγε. Πρέπει να είναι γιατί έχει μανιτάρια. Δεν τέν, λέει. Σκοτεινό. Αυτό μας νοιάζει, δεν είναι σκοτεινό. Και κάνει 1800 από τα 2270 που έχουμε. Το αγοράζω. Είμαι σίγουρος. Ιουχου! Ξεκινήσαμε με το πρώτο μας upgrade, το μεγαλύτερο. Καινούργιας περιοχής. 470 είναι τα λεφτά που έχω. Και εδώ μέσα. Ου. Ορίστε ένα μέρος στο οποίο μπορούμε να βάλουμε τα slimes μας. Με cuberries και τέτοια. Εδώ θα έχουμε μόνο φόσφορο slimes με όλες τις ενώσεις που γίνεται. Γιατί όχι, μου φαίνεται καλή ιδέα. Οπότε. Τώρα αυτό θα θέλει 500. Εννοείται πως θα θέλει 500. Για να δω. Α, 250. Bye. Κατευθείαν. Με high wall και τέτοια. Για μισό λεπτάκι να βάλουμε για αρχή. Βασικά δεν βάζω κάτι γιατί θα δραπετεύσουν. Πάω απλά να πουλήσω τα plorts που έχουμε. Για να βγουν λεφτά. Ωραία, 340. Και μπορώ να βγάλω κι άλλα βάζοντας αυτά τα μαρούλια να ταΐσουμε γενικά τα slimes μας. Γιατί έγινε μια καινούργια επένδυση εδώ πέρα, παιδιά.
Ωραία. Επειδή παταγίζω το αγαπημένο του φαγητό, όπως βλέπετε, δίνουν 4 πλόρτ στο κάθε slime. Οπότε όλα πάνε πάρα πολύ καλά στην, στο πώς να μαζέψουμε τα slime μέσα εδώ πέρα τα πλόρτ. Αν και είναι σπαστικότερο να τα μαζεύω σιγά σιγά, πρέπει σίγουρα να βάλω πλόρτ collector, γιατί δεν παλεύεται η φάση. Δεν παλεύεται με τίποτα. Φύγε από εδώ. Ωραία. Οπότε 12 και 12 πλόρτ μαζέψαμε. Πρέπει να τα πουλήσουμε κιόλα. Ωραία. Θα έχουμε πρόοδο σε αυτό το επεισόδιο, παιδιά. Θα έχουμε μεγάλη πρόοδο. Η φάρμα θα φτιαχτεί κατά πολύ περισσότερο από ό,τι πριν. Τώρα που τα λεφτά αρχίζουν και ρέουν και θα βάλουμε καινούργια κλουβιά εδώ πέρα. Θα γλιτώσουμε, εννοείται, πάρα πολλά κλουβιά τα οποία θα βάζαμε με τζάμια, όπως είπα ήδη. Γιατί είναι ήδη σκοτεινά. Οπότε το μόνο που έχω να κάνω είναι να βάλω high walls και airnet. Για να μην φεύγουνε. Ορίστε, γλιτώνω τα 425 για το solar shield, γιατί δεν υπάρχει ήλιος έτσι κι αλλιώς. Και πώς ξεκινάμε εδώ, βάζοντας αυτά εδώ και αυτά εδώ. Ναι. Και επιστρέφω σε λίγο με το να τους δώσω φαγητάκια, ώστε να κάνουν plorts και να ενωθούν αυτά τα δύο. Τα cuberies είναι τα αγαπημένα από τα phosphorus slimes, γι' αυτό και θα πάμε να τα δώσουμε στο μεγάλο αφεντικό τους. Νομίζω πως αυτά εδώ τα φρούτα θα βολέψουνε για να φάνε τα phosphorus slimes. Και ήρθαμε πάλι εδώ. Λοιπόν, τα φρούτα τα τρώνε. Για να δω. Τα τρώνε νομίζω, οπότε θα πετάξω 3. Και τα πλόρτ που θα πετάξουνε θα τα φάνε τα tabby slimes. Όχι tabby, cotton slimes. Τα μπερδεύω κιόλας, γιατί μοιάζουν κιόλας. Ορίστε, οι πρώτες ενώσεις μας εδώ πέρα. Το ένα μετά το άλλο μεταμορφώνεται. Ωραία, και αν ξαναφάνε, το καθένα θα πετάξει από 2 πλέον, οπότε θα μπορέσουν να φάνε κι άλλα. Ωραία, θα περάσουμε σε λίγο να κάνουμε εδώ πέρα τα λεφτάκια μας, να τα μαζέψουμε. Αυτή τη στιγμή εμένα με νοιάζει να πάω να ταΐσω εκείνο και τον Γκόρντο. Θα είναι πολύ σημαντικό. Εδώ μέσα, ίσως. Ναι, να το. Το αγαπημένο του πράγμα είναι τα cuberries, οπότε άμα τα ταΐσουμε άπειρα, με αγαπάει πάρα πολύ. Δεν έχει σκάσει ακόμα. Πόσο ακόμα θες? Θέλει κι άλλο. Είναι έτοιμο να σκάσει. Το βλέπω που κάνει κάτι περίεργα. Έχει στομαχικές διαταραχές. Έρχομαι να σου δώσω κι άλλα. Τι άλλο να σου δώσω, βέβαια. Μισό λεπτάκι να πάρω εγώ εδώ πέρα κι άλλα πλόρτς. Τα χρειάζομαι. Μην ξεχνάτε ότι μαζεύω ό,τι περισσεύει. Από παντού. Είναι λεφτά όλα αυτά, δωρεάν. Και πολλά λεφτά. Βλέπετε, έχει πάρα πολλά πλόρτς εδώ. Να τα μας νοιάζουν αυτά εδώ. Τα Pogo Fruit νομίζω πως θα είναι εντάξει τώρα. Και πέστεψα πίσω να δείξω και σε εσάς που ενδεχομένως το ψάχνετε στο δικό σας save. Βρίσκεται... Α, το εμφάνισε ο χάρτης. Βρίσκεται εδώ πέρα. Στο χάρτη. Πότε θα σκάσει, πώς θα θέλει ακόμα, να το. Έσκασε και μου έδωσε ένα σωρό Phosphor Slimes. Okay, έχει όμως κάτι ακόμα. Κατοικώτες, ναι. Αυτό μπορούμε να το σπάσουμε εδώ. Ναι, αλλά δεν έδωσε κάτι ιδιαίτερο. Εντάξει. Εδώ μέσα. Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Α, νερό, λίμνη με νερό. Οπ. Πύλη. Τι σλάιμ είναι αυτό το συγκεκριμένο? Για να το ταΐσουμε. Νομίζω βρήκαμε και μία πύλη, παιδιά. Αν δοσπίνουν τα μάτια εδώ πέρα, δεν ξέρω τι. Θα επιστρέψουμε κάποια στιγμή. Βλέπω εδώ γίνεται χαμούλης. Να σπάσω κι αυτό. Α! Για κάτσε λίγο. Για κάτσε ένα λεπτάκι. Ωραία. Πήρε αυτό που ήθελε. Χρειάζομαι τα πλόρτ σου. Μπορούμε να τα φάμε λίγο και να μην παίζουμε με το φαγητό μας. Α, τρώει κρέας αυτό. Το ξέχασα. Για πάρε το κρέας σου. Βρεάς το αυτό. Πάρ' το κρέας. Πρώτη φορά βλέπω slime να μην θέλει να φάει εδώ μεταξύ, παιδιά. Φάτο, θέλω να το δοκιμάσω να δω αν παίρνει αυτό το πλόρτ. Μη με κουράζεις. Εν τω μεταξύ το λέει ένα upgrade χρειάζεται για να κάνω harvest αυτό εδώ το πράγμα. Και ξέρω τι upgrade είναι. Θα κοιτάξω να το κάνω σε αυτό το επεισόδιο. Θα προσπαθήσω. Τέλος πάντων, με κούρασε. Φεύγω έξω. Τέλος πάντων, προχωράμε να... Μισό λεπτάκι. Για μισό λεπτάκι, γιατί εδώ γίνεται χαμούλης. Δεύτερο Γκόρντο
σήμερα. Θα το δοήσουμε και αυτό. Αυτό θέλει λαχανικά βέβαια. Οκ, okay, οπότε πρέπει να μαζέψω όπου βρω λαχανικά να του δώσω. Οκ, okay, στο χάρτη σημειώθηκε. Ήτανε ένα εδώ και ένα εδώ. Βλέπετε, κάνω γύρω-γύρω τα παράλια να δω τι παίζει. Και κατευθείαν βρήκαμε δύο γκόρντο. Οπότε έχω βγει έξω στην εξοχή και μαζεύω καρότα. Για να του ταΐσουμε κάτι το καημένο. Και ταυτόχρονα έρχομαι και στις γωνίες να δω αν υπάρχει κάτι άλλο, έτσι παιδιά, γιατί πρέπει να τα ψάξουμε όλα. Ήδη επεισόδιο στο οποίο κάνουμε σκούπα ό,τι υπάρχει στο νησί. Οπότε πάω προς τα πίσω να δούμε πόσο μπορεί να χρειαστεί αυτό εδώ να μεγαλώσει και να τα πετάξει όλα. Θέλει πολύ φαγητάκι ακόμα. Οπότε πάω να φέρω από τη βάση μου που μπορεί να έχω εκεί πέρα αυτό που του αρέσει πάρα πολύ να τρώει. Μπας και με σακαπίσει πιο γρήγορα. Οπ, βρήκα και ένα AirPod. Ένα pod βασικά, όχι AirPod. Τι έχει. Okay, ένα bonsai. Για να δείτε στο χάρτη ήταν σε αυτό το σημείο. Όποιος θέλει να ξέρει. Πάνω εδώ στη γέφυρα. Ας γυρίσω εγώ πίσω όμως. Αν και όπως γυρνάω πίσω βρίσκω καρότα. Οπότε μάλλον θα γυρίσω πίσω πάλι να του δώσω και άλλα καρότα. Ωραία. Πάμε να δώσουμε και αυτά εδώ. Ακόμα. Πόσο χωράει αυτό το στομάχι. Εδώ έφαγε επιτέλους. Την έφαγε την κότα. Οπότε tabby plort. Δεν είναι για εδώ. Α, είναι για εδώ. Είναι για εδώ. Καλά φαντάστηκα από το πρώτο Slime Rancher. Και άνοιξε μια πύλη. Και έχει ένα pod μέσα. Μόνο αυτό, ε. Τι ξεκλειδώνει αυτό το pod. Tank Liner. Οκ, okay, μπορούμε να ξεκλειδώσουμε το Tank Liner στο Fabricator, λέει. Θα ασχοληθούμε και με αυτό. Και εσείως γυρίσαμε πίσω. Επιτέλους. Να πουλήσουμε εδώ ότι υπάρχει loading. Γρήγορα. Τι παίχθηκε, νάτα. Βλέπω ανεβασμένες τιμές, οπότε είναι καλό αυτό για μας. Και άλλο από εδώ. Φτάσαμε στα 537. Οπότε ήρθε η ώρα να μαζέψω και εδώ το τι χαμούλης υπάρχει. Όπως είπα, ήδη είναι σπαστικό να τα μαζεύεις, γιατί όλο μπουκώνει με τα slimes αυτά, οπότε σύντομα θέλει το Plort Collector, γιατί όλο αυτό, εντάξει. Μην σας πω, θα το κάνω τώρα, με τα λεφτά που θα βγάλω από αυτό. Πάμε λίγο, είμαστε στα 1075. Οπότε, upgrade. Plort Collector 500. Ωραία. Auto Feeder δεν ξέρω αν χρειάζομαι ακόμα, γιατί ok, μπορώ να τους πετάω μέσα φαγητό και δεν με πειράζει καθόλου. Ένα Plort Collector θα βάλω και σε αυτό το σημείο βέβαια. Άλλα 500. Οπότε πλέον εδώ πέρα όπως βλέπετε, μας τα μαζεύει από μόνο του. 4 σου λέει από εδώ και εδώ δεν υπάρχει ακόμα τίποτα γιατί τα μάζεψα μόνος μου. Χειροκίνητα. Ορίστε και νέα λαχανικά. Τα οποία θα μπορούσα να τα ταΐσω εκεί στον κόρντο, αλλά νομίζω πως δεν συμφέρει. Θα μαζέψω καινούργια καρότα για αυτό το πράγμα. Καλό είναι αυτά εδώ να πάνε σε αυτό εδώ. Γιατί είναι πολύ πιο σημαντικό τόσα πλόρτς να μαζευτούν. Αν πατήσουμε και αυτό εδώ μεταξύ, βλέπετε τα μαζεύει κανονικά. Εσύ τι δουλειά έχεις εδώ έξω. Παναγία μου, πρέπει να βάλουμε AirNet. 10 και 10. Τζακ μπαμ. Και εγώ το μόνο που έχω να κάνω, όπως είπα, είναι να τα μαζέψω από εδώ χωρίς να μπαίνω μέσα σαν τρελός και να χάνω τον χρόνο μου. Και τα νεύρα μου γενικά. Και είναι καινούργια Q-berries, οπότε είναι καλό να πάω να τα δώσω και στα υπόλοιπα. Τα φόσφορ που είναι μέσα. Οπότε πάμε στα 512 και πάω μέσα να βάλω και εκεί Plort Collector. Να είμαστε, κοιτάξτε εδώ χαμούλης. Εδώ θα γίνει πραγματικός χαμός. Πάρτε, πάρτε να έχετε, πάρτε να έχετε. Είναι και τα αγαπημένα τους, οπότε θα πετάνε ένα σωρό πράγματα. Πάμε να φτιάξουμε, όπως είπαμε, Plort Collector, 500. Πάνε τα λεφτάκια μου, αλλά αξίζει τον κόπο, όπως είπαμε. Γιατί κατευθείαν μάζεψε 13 και 14, όπως βλέπετε. Απλά τα μαζεύουμε και η ζωή μας είναι πολύ πιο εύκολη, όπως έχω πει ήδη. Όλα έχουν πει σε μια σειρά, παιδιά. Πουλήσαμε τα Plorts, 615 φτάσαμε πάλι. Τώρα τα λεφτά, όπως βλέπετε, βγαίνουν τόσο γρήγορα που... Όπα, όπα, όπα. Όπα, όπα, όπα. Αυτό είναι κακό. Αυτό είναι κακό. Ό,τι χρειαζόμαστε, ήθελα να πω ότι μπορούμε εύκολα να το αγοράσουμε. Π.χ. αυτά δραπέτευσαν. Μήπως θέλουμε δίχτυ από πάνω. Θα το βάλω. Και θα βάλω και στο διπλανό, γιατί θα γίνει χαμός άμα δραπετεύσουν. Βλέπετε πως ανεβαίνουν πάνω. Τώρα έχει δίχτυ. Θα φτιάξουμε και εδώ πέρα. Και πρέπει, όπως είπαμε, να μαζέψουμε καρότα για να ταΐσουμε τον γκόρντο. Λοιπόν, έχω μαζέψει κάποια πλόρτς και όπως βλέπετε έχω μαζέψει και αρκετά καρότα, όπως σας είπα, και εκεί στο βάθος βρίσκεται το μεγάλο αυτό το λάργο ή γκόρντο, όπως λέγεται, γκόρντο νομίζω, να το δούμε.
Ναι, Γκόρντο λέγεται. Και ελπίζω αυτά τα καρότα να του φτάνουν έτσι. Γιατί εντάξει, έχει φάει άπειρα. Να το. Ήταν υπέρ αρκετά, οπότε πετάω τα υπόλοιπα εδώ. Και κατώ πάνω σε μια σπηλιά. Όπως βλέπετε εδώ, ας καθαρίσουμε όλα αυτά εδώ τα ζυζάνια. Ωραία. Και εδώ κάτω προφανώς και έχει καινούργια πράγματα. Για να δούμε. Σπάμε και αυτό, έχει κότες, κιούμπερις. Ναι, οκ, δεν μας νοιάζει καν. Πάμε να δούμε εδώ τι παίζει. Activate. Καταρχάς, κοιτάει προς το εκεί. Κάτι ανοίγει εκεί στο βάθος. Α, είχαμε πάει εκεί, το θυμάμαι αυτό. Νομίζω είχα προσπαθήσει γύρω γύρω και έψαχνα πραγματάκια. Μια ακτίνα. Πού κοιτάμε, να το. Όπα, άλλαξε και ο χάρτης. Οκ, οπότε αυτό δείχνει ότι είναι πόρταλ. Δεν ξέρω, που σε πάει μάλλον απέναντι. Σε νέο χάρτη. Οπότε έχουμε πολλά πράγματα να δούμε, παιδιά. Δεν θα πάμε τώρα εδώ, θα πάμε στο επόμενο επεισόδιο, φαντάζομαι. Γιατί προς το παρόν θέλω να κάνω κάποιες αλλαγές στο inventory μου. Όπως βλέπετε, είναι γεμάτο. Δεν μπορώ να το κουβαλήσω όλα αυτά μαζί μου. Πάω πίσω στο σπίτι μου που φαίνεται εκεί στο βάθος. Εδώ έχει γίνει χαμός εδώ μεταξύ. Δεν μου φτάνουν, οκ. Οπότε πάω να τα πλύσω όλα βασικά. Ωραία. Και αυτά. Γιατί θέλω να φτιάξω έξτρα κλουβί με τα φόσφορο slimes εκεί κάτω. Εκεί κάτω εννοώ στο υπόγειο. Απλά κοιτούσα να δω τι κάνουν τα υπόλοιπα slimes που έχω. Και ίσως είναι καλό εδώ δίπλα να φτιάξω ένα δεύτερο κλουβάκι. Κόραλ θα φτιάξουμε. 250 κάνει. Ωραία. Ψηλούς τοίχους θα βάλουμε. Και μέσα εδώ λέω να πετάξουμε καινούργια φόσφορο slimes. Θα πούνε εδώ πέρα. Για λίγο. Μέχρι να τα ενώσουμε με κάτι άλλο. Ω, πετάει πολύ ψηλά. Πετάνε πάρα πολύ ψηλά. Τέλος πάντων. Και πάνω που βγάλα κάποια λεφτάκια πουλώντας κι άλλα πλόρτς, γυρνάω εδώ πίσω όπως είπα και τσακ μπαμ, ερχόμαστε και να αγοράσουμε και το δίχτυ. 425 κάνει, είναι μια χαρά. Έτοιμο και το δίχτυ για να μην φεύγουν πέρα όλα αυτά. Και αυτά εννοείται θα τα ενώσουμε με κάποια άλλα slimes στην πορεία. Απλά τα κρατάω εδώ πέρα, κάποια στιγμή θα τους δώσω plorts και θα τα ενώσουμε με κάτι καινούριο. Τώρα αυτό που έχει σημασία, έχω 843 gold. Άμα έρθουμε εδώ στη φάρμα, σκέφτομαι να κάνω κάποια πραγματάκια για να βγάζουμε πιο γρήγορα τα φυτά μας. Για παράδειγμα, υπάρχει το Nutrient Soil που είναι το θρεπτικό ας πούμε έδαφος, το οποίο σου κάνει πάντα να βγάζεις όσο περισσότερα γίνεται φυτά στο συγκεκριμένο έδαφος. Και κοστίζει 350 και αυτό που κοστίζει 500 σου λέει ότι θα βγάζεις διπλάσια πιο γρήγορα καινούργια φυτά κάθε φορά. Πάω πρώτα για το ποτιστήρι και μετά θα πάμε σε αυτό. Πάμε να δώσουμε το 500 μας εδώ πέρα να γουστάρουμε. Και βλέπετε πως το ποτίζει και θα έχουμε πάρα πολλά τέτοια γιατί θέλουμε να ταΐζουμε και εκείνη εκεί στο βάθος και εκείνη εκεί μέσα. Χρειαζόμαστε γενικά να βγάζουν πιο γρήγορα φαγητό από ό,τι βγάζουν τώρα για να βγάζουμε και περισσότερα λεφτά. Δηλαδή αυτό είναι μεγάλη επένδυση αυτή τη στιγμή. Εδώ έχουμε ένα θαυμαστικό, πάμε να δούμε τι μας λέει. Είναι αυτού Victor και του Ogden Ortiz. Οκ, έχουμε καινούργια πράγματα να δούμε, θα τα δούμε στο επόμενο επεισόδιο γιατί εμείς τώρα τι θα κάνουμε. Κάποιες τελειωτικές κινήσεις, παιδιά. Μαζεύουμε εδώ πέρα κάποια πλορτάκια. Μαζεύουμε εδώ πέρα και άλλα πλορτάκια. Και ποιο είναι το θέμα μας. Πάμε κάτω στο υπόγειο και θα σας δείξω αμέσως. Γιατί κάποιοι από εσάς ενδεχομένως δεν γνωρίζετε. Πάμε να σας δείξω πώς λειτουργεί το Fabricator. Ορίστε, εδώ κάτω είναι. Το Fabricator είναι αυτό το μεγάλο πράγμα στο οποίο χωράει να αποθηκεύσουμε πλορτς που αν μπουν εδώ πέρα δεν ξαναβγαίνουν ποτέ. Οπότε εγώ, αν πάω και δώσω εδώ πέρα κάποια. 14, ας βάλουμε ό,τι έχουμε. Πάρ' τα όλα. Θα δείτε εδώ πέρα ότι πλέον γράφει ότι έχω 14 τέτοια, 9 τέτοια και 4 tabby plores. Αυτά που χρησιμεύουν, ερχόμαστε εδώ στο refinery και σου λέει ότι μπορείς τώρα που έχουμε βάλει ήδη 14, κοστίζει 10 και μερικά λεφτάκια ώστε να φτιάξουμε το resource harvester, το οποίο σε κάνει να βγάζεις αυτές τις κόκκινες μπάλες που λέει ότι μπορείς να τις μαζέψεις. Με αυτό το εργαλείο θα μπορούμε να τις μαζέψουμε. Οπότε χρειαζόμαστε λίγα λεφτά ακόμα. Και εφόσον έχουμε πετάξει και τον plorts μέσα, πατάς upgrade και το όπλο σου γίνεται πιο δυνατό. Το όπλο σου, η ζωή σου, το stamina σου, τα παπούτσια σου, τα πάντα όλα, jetpack. Υπάρχουν πραγματάκια που μπορούμε να ξεκλειδώσουμε από εδώ πέρα πάρα πολλά.
τα οποία θα τα κάνουμε σιγά σιγά, όσο πιο γρήγορα γίνεται βασικά. Αυτά, έχουμε νέες φάρμες, έχουμε νέα slimes, θα κάνουμε περισσότερα πλέον γιατί έχουμε πάρα πολλά λεφτά και μαζεύουμε πολύ πιο γρήγορα από πριν, πολύ πιο άνετα, γιατί το παιχνίδι καθώς προχωράει έχει ανέσεις που σε βοηθάνε. Θα δούμε τι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο με τις ιστορίες που θα μας ξεκλειδώσουν εκεί πέρα. Οπότε σας περιμένω στο επόμενο επεισόδιο. Το συγκεκριμένο βίντεο τελειώνει κάπου εδώ, οπότε ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like, subscribe για να μην χάνετε τα επόμενα και εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά. Bye bye.